δούμε τώρα τον Anderson Γάλλο που έχουν τον Ντεκολό, τον Πάρκερ, τον Ζελαμπάλ, τον Τραόρε και τον Νοά στο παιχνίδι. Έχουν ήδη καλή διαφορά οι Ισπανοί. Ο Κολέ βάζει τον Πάρκερ σε θέση 2 και τον Ντεκολό playmaker πλέον. Αλλά και πάλι κολλάνε στην επίθεσή τους. Τραόρε. Στη γωνία ο Ζελαμπάλ. Ασφυκτικά μαρκαρισμένος από τον Σαναμετέριο, ο πιο εύστοχος παίκτης της Γαλλίας στο τουρνουά. Η τάπα στα ίσια. Φοβερή φάση. Πεπέ από την επαναφορά του Μπατίν. Ζελαμπάλ για 3. Ευστοχή 60-52. Και εκεί που λες ότι οι Ισπανοί έχουν τελειώσει το παιχνίδι. Ακόμα και μετά δεν έχει βρει τα πατήματά του, όπως ήταν καλό στο ξεκίνημα του αγώνα. Δεκόλο 69-56. Τραωρέ ψηλά για το στήρι στην μπάλα. Δεκολό, ο καλύτερος σουτέρ της γαλλικής ομάδας. Τραωρέ. Νοά με αντίπαλο τον Μαρκ Γκασόλ. Αυτό το match-up έχει γίνει και σε match του NBA. Ζελαμπάλ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ζελαμπάλ. Ο Ζελαμπάλ που είχε τραυματισμούς. Να μην βιάζονται, ζητάει ο Κολέ από τους παίκτες του και από τους υπόλοιπους στον πάγκο να καθίσουν. Πάρκερ κοιτάει το ρολόι, τώρα ξεκινάει την επίθεση. Πάρκερ, η πάσα στη γωνία. Ζελαμπάλ σε σου τριών πόντων, μέσα και αυτό. 57-44 στο τέλος. Фол не фиксируют арбитры. Мне показалось, он был. И Паркер вновь. Джалабаль. Завалился немного. Так. Джалабаль играет на Диао. И проход под кольцо. Скидка на трехочковую дубль. Джалабаль 3 очка. 77-74.
второй четверти. И мы видим, Петрус пробивает два штрафных. Первый попал. Второй. Все, спокойствие, да, спокойствие. А здесь уже Паркер будет распоряжаться. А сборная Латвии продолжает играть в зону. Надо атаковать, да, раз, ну, второй подряд. А, au rebond, avec Albici. J'aimerais bien qu'il fasse... Allez ! Ah, c'est raté ! Mais Mickaël Gelabal est là ! Dommage !
finale della Valle. Que Fran 30 segundos para el final. Y tiro para Kevin Serafín. El ganchito con la derecha. Muy bien. Ahí llegó la Yela Val para anotar la canasta. Continúa.